Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μήνυμα στους υπουργούς του έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους υπουργούς, είπε τα εξής: «Έχω πει πολλές φορές ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Αυτό σημαίνει ότι ο χρονικός ορίζοντας του κυβερνητικού έργου είναι 12 μήνες. Και γι' αυτό σας έχει ζητηθεί από την γραμματεία της κυβέρνησης ένας προγραμματισμός κυβερνητικού έργου με αυτόν τον ορίζοντα. Έχει υποπέσει στην προσοχή μου ότι ίσως κάποιοι να μην πιστεύετε ότι ακριβώς αυτή είναι η πρόθεσή μου». Και συνέχισε: «Αν κάποιοι από εσάς πιστεύετε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστείτε προεκλογικά, μην διστάσετε να μου το πείτε. Μπορώ να σας απαλλάξω από τα καθήκοντά σας, ώστε να αφοσιωθείτε αποκλειστικά και μόνο στην προετοιμασία των εκλογών. Το λέω χαριτολογώντας, αλλά για να τονίσω ότι έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και μεγάλες προκλήσεις». Σε ισχύ τίθεται από την 1η Μαΐου το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περίοδου, όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περίοδου από την 1η Μαΐου 2022 μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2022, με συνεχές ωράριο από τις 11 έως και τις 7 καθημερινά. Το θερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος τίθεται σε ισχύ την Κυριακή 1η Μαΐου. Έτσι, όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ, το μειωμένο τιμολόγιο για το διάστημα 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου θα ισχύει για συνεχές ωράριο από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου από την 1η Μαΐου του 2022 μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2022 με συνεχές ωράριο από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί καθημερινά. Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να απευθύνονται στον προμηθευτή τους. Σε αντίστοιχη ανακοίνωσή της η ΔΕΗ αναφέρει: «Η ΔΕΗ ΑΕ ενημερώνει τους οικιακούς πελάτες με εγκατεστημένο νυχτερινό μετρητή ότι θα αρχίσει να ισχύει για την καλοκαιρινή περίοδο το συνεχές ωράριο 11 το βράδυ έως 7 το πρωί, όπως κάθε χρόνο, από την 1η Μαΐου του 2022 έως την 31η Οκτωβρίου του 2022. Όσοι επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες στο 800-900-1000, τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, στα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.gr και του ΔΔΕ www.dei.gr. Συνεχίζεται καθημερινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση καυσίμων κίνησης. Οι πολίτες των οποίων το άφημί τους λήγει σε 8 και 9 μπορούν να καταθέσουν σήμερα αίτηση στην πλατφόρμα του Fall Pass για την επιδότηση καυσίμων στο vouchers.gov.gr. Από αύριο 30 Τετάρτου αίτηση μπορούν να καταθέσουν όλοι οι πολίτες ασχέτως με το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Η πίστοση της ενίσχυσης είτε στην άλλη ψηφιακή κάρτα είτε στον επιλεγμένο τραπεζικό λογαριασμό γίνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του δικαιούχου. Για να μπει επιδότηση σε ψηφιακό πορτοφόλι, επιβάλλεται το κινητό να υποστηρίζει συγκεκριμένη εφαρμογή. Δεύτερη ευκαιρία θα έχουν όσοι χάσουν τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων. Με την διαβεβαίωση ότι η ενεργειακή επάρκεια της χώρας είναι απόλυτα διασφαλισμένη και ότι οι προμήθειες φυσικού αερίου θα γίνουν με τρόπο τέτοιο ώστε να μην παραβιαστούν οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία και προαναγγέλλοντας πως σύντομα θα ανακοινωθεί το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης απέναντι στην ενεργειακή έκρηξη, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπογράμμισε επίσης πως η Ελλάδα γρήγορα και μεθοδικά μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής. Το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πόσα παραπάνω από 2 χρόνια, θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μελών του. Το σημερινό πάντως γίνεται στην σκιά των νέων ρωσικών εκβιασμών με αιχμή τη διακίνηση του φυσικού αερίου. Δεν έχω να πω πολλά σε ό,τι μας αφορά. 2 μόνο σχόλια. Πρώτον, η ενεργειακή επάρκεια της χώρας είναι απόλυτα διασφαλισμένη. Και δεύτερον, οι προμήθειες φυσικού αερίου της χώρας θα γίνουν με τρόπο τέτοιο ώστε να μην παραβιαστούν οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία.
αν χρειαστεί στη συνέχεια, θα κάνουμε και μια πιο αναλυτική συζήτηση με παρέμβαση του Υπουργού Ενέργειας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ήδη συνδράμουμε την φίλη γείτονα Βουλγαρία, ενώ την Τρίτη μαζί με άλλους ηγέτες της Βαλκανικής θα βρεθώ στην Αλεξανδρούπολη, στον νέο τερματικό σταθμό αποθήκευσης και αεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες, μέσα σε λιγότερο από 20 μήνες, θα μας έχει δώσει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουμε πλήρως τις πηγές εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου. Η Ελλάδα, λοιπόν, γρήγορα και πολύ μεθοδικά, μετατρέπεται σε έναν ενεργειακό κόμβο της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα και σε στρατηγική πύλη εισόδου ενεργειακών πόρων προς την νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά. Πολύ σύντομα, επίσης, θα ανακοινωθεί το νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης απέναντι στις συνέπειες του πολέμου και της εισαγόμενης ενεργειακής έκρηξης. Ξέρω πολύ καλά πως αυτή η εισαγόμενη ακρίβεια πολιορκεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μου. Εμείς στείνουμε τα δικά μας αναχώματα και ας μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός των τιμών δεν αντιμετωπίζεται σε καμία περίπτωση με πληθωρισμό εντυπώσεων, αλλά μόνο με επιλογές οι οποίες είναι συνετές και αποτελεσματικές. Κλείνω λοιπόν αυτή τη σύντομη μου αναφορά στην επικαιρότητα με τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη για όσο καιρό χρειαστεί, χωρίς ποτέ να κρύβουμε τα εμπόδια της συγκυρίας, μιλώντας πάντα τη γλώσσα της αλήθειας, αλλά εξαντλώντας τα περιθώρια στήριξης της κοινωνίας. Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επισκέφτηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και είχε σύσκεψη με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε εν συνεχεία σε δήλωσή του ότι αυτό που πρέπει να τελειώσει και να τελειώνει και η επιβάρυνση του καταναλωτή είναι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχουν περάσει 40 μέρες περίπου από τη συνεδρία της Βουλής, όπου ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε υπερβάλλοντα κέρδη, εσκροκέρδια δηλαδή, στην χοντρική τιμή και στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και εξήγηλε την εφαρμογή υψηλής φορολόγησης και μάλιστα 90% στα υπερκέρδη. Και 40 μέρες δεν έχει γίνει τίποτα. Επισκέφθηκα σήμερα την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου να ενημερωθώ για την εκτίμηση που κάνουν και για τα ουρανοκατέβατα κέρδη αλλά και για την εσκροκέρδεια των παραγωγών φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο. Η εκτίμησή τους είναι ότι πράγματι υπάρχουν υπερβάλλοντα κέρδη και ουρανοκατέβατα κέρδη, τα οποία ακόμα όμως δεν έχουν αποτυπώσει και περιμένουμε να φέρουν το επόμενο διάστημα τις επίσημες εκτιμήσεις τους. Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν αποτέλεσε ούτε κατεύθυνση, ούτε εντολή, πόσο δε μάλλον, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αλλά μονομερή επιλογή, εμπορική επιλογή των εταιριών παραγωγής και εμπορίας. Όλα αυτά όμως διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο στο τέλος της ημέρας επιβαρύνει μονάχα τον καταναλωτή. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στη χοντρική και κανένας μέχρι σήμερα, 8 μήνες τώρα, δεν έχει σπεύσει να δώσει ένα τέλος σε αυτή την εσκροκέρδεια. Η χώρα μας μετακυλεί το 99% του κόστους του καταναλωτή και κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει ένα τέλος σε αυτή την στρεβλή διαδικασία στην αγορά που δεν αφήνει κανένα επιχειρηματικό ρίσκο στους παραγωγούς και ρίχνει όλα τα βάρη στον καταναλωτή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι σύντομα αυτή η τρομακτική στρέβλωση θα τελειώσει. Όμως, για να τελειώσει πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Και αυτό δεν είναι ζήτημα των ρυθμιστικών αρχών, αυτό είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που μέχρι τώρα έχει φροντίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διευκολύνει αυτούς που εσκροκερδούν και να ρίχνει διαρκώς όλα τα βάρη στους καταναλωτές. Άρα, αυτό που τελικά πρέπει να τελειώσει για να τελειώσει και η επιβάρυνση του καταναλωτή
είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλλήλικου Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στην εργατική πρωτομαγιά και τους εργαζόμενους. Όπως είπε, η εργατική πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία και καλεί όλους τους εργαζόμενους να στηρίξουν αυτήν την κινητοποίηση της απεργίας. Ο κύριος Εγκλέζος είπε ότι θα ακολουθήσει επίσκεψη σε χώρους εργασίας, ώστε να δουν από κοντά τους συναδέλφους τους. Επίσης, αναφέρθηκε στην φετινή σεζόν και για την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στην περιοχή μας. Την Κυριακή 1η Μαΐου θα εορταστεί η Εργατική Πρωτομαγιά στο Εργατικό Κέντρο 11 η ώρα το πρωί. Η Εργατική Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο, τους εργαζόμενους, να στηρίξουν αυτήν την κινητοποίηση της απεργίας για να εορτάσουμε όλοι μαζί εδώ στο σπίτι των εργαζομένων την Εργατική Πρωτομαγιά. Θα γίνει μια προσυγκέντρωση εδώ στο χώρο του Εργατικού Κέντρου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει επίσκεψη σε χώρους εργασίας, σε ξενοδοχεία, ώστε να δούμε από κοντά τους συναδέλφους που εργάζονται, να τους ενημερώσουμε για το πλαίσιο και τις διεκδικήσεις του Εργατικού Κέντρου. Θέλω να πω ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, σε αυτήν την απεργία, για να δείξουμε επιτέλους την αντίδρασή μας σε όλα αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Ακρίβεια, συνθήκες εργασίας και όλα τα συναπακόλουθα τα οποία θα ακούσουν από κοντά και θα συζητήσουμε όλοι μαζί για το διοικητικό πλαίσιο. Όσο αφορά την σεζόν, η σεζόν έχει ξεκινήσει. Οι προβλέψεις είναι καλές, δεν ξέρουμε ακόμα όμως πώς θα εξελιχθεί από εδώ και στο εξής, με την έννοια τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Υπάρχει ζήτηση, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό των οποίων υπάρχουν οι ελλείψεις, διότι σε συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Συνοδόχων, δεν έχει καθοριστεί ακόμα ο αριθμός των εργαζομένων που λείπουν από την περιοχή μας. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την έλλειψη προσωπικού δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι υπάρχει πανδημία. Τα προηγούμενα δύο χρόνια οι εργαζόμενοι ξεζουμίστηκαν στην κυριολεξία με συνθήκες τραγικές στη δουλειά, με 10 ώρα, 12 ώρα, 13 ώρα. Κάποιοι από αυτούς διεκδικούν ακόμα δεδουλευμένα, τα οποία ευτυχώς για την περιοχή μας είναι πολύ λίγοι αυτοί οι ξενοδόχοι που δεν έχουν πληρώσει και το επόμενο διάστημα έχουν δεσμευτεί ότι θα ανταποκριθούν. Υπάρχει όμως και άλλος παράγοντας. Ότι οι εισαγόμενοι εργαζόμενοι, και όταν λέμε εισαγόμενοι δεν εννοούμε από τρίτες χώρες, εννοούμε από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα προηγούμενα δύο χρόνια δεν ήρθανε, γιατί δεν μπορούσαν να μετακομίσουν για 2,5 και 3 μήνες. Ευελπιστούμε ότι αυτοί θα έρθουν φέτος με την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν, ότι θα διαμένουν σε ανθρώπινες συνθήκες, σε δωμάτια και όχι σε κοντέινερ στιβαγμένοι. Και η φιλοσοφία που υπάρχει από ορισμένους συνοδόχους, οι οποίοι μάλιστα δεν ενεργοποίησαν τις επαναπροσλήψεις και αυτή τη στιγμή έχουν απολυθεί 300 συνάδελφοί μας από τα ξενοδοχεία, δημιουργώντας ένα τεχνικό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού για να καρπιστούν το πρόγραμμα Ήλιος και να φέρουν μετανάστες από τρίτες χώρες να δουλέψουν με φθηνά εργατικά χέρια για να κερδίσουν ακόμα περισσότερο, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Εμείς ζητάμε από την πολιτεία, από τους ελεκτικούς μηχανισμούς να ελέγξουν τις συμβάσεις όλων αυτών που θα έρθουν να εργαστούν στην περιοχή μας, να εφαρμοστεί η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία είναι η καλύτερη στην Ελλάδα που υπάρχει, των ξενοδοχοϋπαλλήλων, και θα είμαστε παρόντες ώστε αυτό το φαινόμενο να το κυνηγήσουμε. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει σύγχρονη δουλεία η περιοχή μας. Από την 1η Ιουνίου επεκτείνεται μέχρι και τις 28 Δευτέρου 2023 η ασφαλιστική ικανότητα σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΙΕΦΚΑ, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, εφόσον έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή καταβάλουν εντός του 2022 αναδρομικά για το έτος 2021 το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021, όπως υπενθυμίζει η διοίκηση του φορέα. Από την 1η Ιουνίου 2022, οι μη μισθωτοί που θα διαπιστώσουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα στον ιστότοπο του ΙΕΦΚΑ και να τους αποδίδεται άμεσα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι Δήμοι της χώρας έχουν τη δυνατότητα πλέον να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες τους μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον του gov.gr.
Σύμφωνα με όσα σχεδίασαν, υλοποίησαν και υπέγραψαν σε κοινή υπουργική απόφαση, οι υπουργοί Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος, σε κάθε Δήμο της χώρας παρέχονται ψηφιακές στηρίδες του gov.gr. Τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες τους μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον του gov.gr έχουν πλέον οι Δήμοι της χώρας. Οι θηρίδες των Δήμων στο gov.gr προσφέρουν τρεις βασικές λειτουργίες. Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας των Δήμων χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι έγκυρα σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και κατά την προσκόμισή τους σε ιδιωτικούς φορείς. Υποδοχή και διεκπαιρέωση αιτήσεων δημοτών από το gov.gr με πρώτη υπηρεσία τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Αυταπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες των Δήμων και παρέχονται από το gov.gr. Με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σταδιακά θα ψηφιοποιούνται νέες διαδικασίες και θα εντάσσονται στις θηρίδες. Για τον κλάδο των επιβατών κρουαζιέρας μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο κρουαζιερόπλαιο Σελέστια Ολύμπια. Όπως είπε, ο κλάδος των επιβατών κρουαζιέρας θα κυμανθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα για το 2022 στη χώρα μας, ξεπερνώντας κατά πολύ τα νούμερα του 2019. Ο κύριος Πλακιωτάκης πρόσθεσε ότι περισσότερα από 700 κρουαζιερόπλαια θα ταξιδέψουν φέτος στο Αιγαίο και 570 από αυτά θα κάνουν homeboarding σε κάποιο ελληνικό λιμάνι. Ο κύριος Πλακιωτάκης επισήμανε ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, έχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή επανεκκίνηση της αγοράς, προωθώντας ταυτόχρονα σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο έργων υποδομής και της κρουαζιέρας αλλά και του γιότινγκ στην πατρίδα μας. Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 29 Απριλίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παροχών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2022 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 8 Μαΐου. Σήμερα Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 3 το μεσημέρι ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2022 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα 23:59. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Οφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 1/1/2006 έως 14/6/2016. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους δήμους Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, η διαμονή μπορεί να διαρκέσει έως 30 συνεχόμενες ημέρες. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τους κωδικούς TAXISNET. Ο σεισμός της 21ης Ιουλίου 2017 που έπληξε την ΚΟ προκάλεσε ζημιές στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Καλαμιώτης Ασκαλύμνου. Ο Καλύμνιος επιχειρηματίας από την Αυστραλία, Γιάννης Χαλίκος, ανέλαβε όλη την δαπάνη ώστε να επανέλθει ο ναός στην προτέρα κατάστασή του. Χθες το Ισπερινό της Ζωοδόχου Πηγής, η Μητρόπολη και η Επιτροπή του Ναού παρέδωσαν τιμητική πλακέτα στο Γιάννη Χαλίκο με την έκφραση της ευγνωμοσύνης όλων για αυτή του την μεγάλη προσφορά. Βλέπαμε
ανοιχτά πάνω και βλέπω τον ουρανό μέσα από τον κύριο της Παναγιάς μας. Και ο πατήρ Γιώργος τότε μου λέει, τι θα κάνουμε. Λέει το κράτος, μην παίρνεις από το κράτος. Το κράτος, ο Δήμος και όλοι αυτοί οι μεγάλοι που λένε πολλά, να τα κάνουν. Πρέπει κάπου να προσφύγουν. Δεν μου λέει να προσφύγουν στον κύριο Χαλίκο, αυτόν τον άνθρωπο, τον ταπεινό. Λέω, πολύ ευχαρίστως. Και ήξερα ότι πράγματι ο Άγιος κύριος Καλλίκος έρχεται ο αγωγός αυτού του μεγάλου έργου. Να συνοδείξετε ο λαός της Παναγιάς μας και όλοι βλέπετε γύρω-γύρω με τα σίδερα αυτά, τις λάμπες αυτές, να ο λαός να στηριχθεί και να δέσει τον λαό μέσα και έξω, να φτιάξει πάνω στη σκεπή πραγματικά και να γίνει το κόσμο ξανά αυτού του τόπου καναπιώθηκε η Παναγιά μας. Αυτό λοιπόν οφείλεται στο Μέγα Ευαγγέλη, τον κύριο Χαλίκο. Για αυτό λόγο Μέγα Ευαγγέλη, γιατί ο κύριος Χαλίκος όχι μόνο στο λαό της Παναγιάς μας, προσέφερε, προσέφερε στην Κάλη, σε όλη την Κάλη. Τα έργα του είναι σπουδαία τα έργα. Είναι έργα ψυχής, είναι έργα αγάπης προς την πατρίδα του, την Κάλη του, αλλά και προς τον Θεό. Διότι όποιος δίνει για το σύνολο των ανθρώπων, για όλες αυτές τις προσπάθειες, είναι πραγματικά αγιασμένος από τον Θεό. Ιερά Μητρόπολης, Λέρου Καλύμου, Ιαστιπαλέας, Ιερός Ναός, Ζωδόχου Πηγής Καλαμιωτήσης, απονέμετε, τιμής ένεκε, στον αγαπητό κύριο Ιωάννη Χαλίκο, ευεργέτη του νησιού και της ενορίας μας, η Ευγνωμονούσα Επιτροπή. Πολύ κοντά σε αυτό, αλλά εντάξει, ναι, είναι ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Το νησί το αγαπάω πολύ. Έτσι. Έξω από τα σκαλιά της Παναγιάς της Καλαμιώτισσας, μετά το τέλος του Εσπερινού. Εκδήλωση για τον αυτισμό οργανώνεται το μεσημέρι του Σαββάτου στη Ρόδο με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Μονοπάτι του αυτισμού» και ήταν μια ιδέα της ψυχολόγου Αναστασίας Βεργωτή σε συνεργασία με τον γυμναστή Νίκο Μοσχοβάκο και τη Συνδρομή Δήμου και Περιφέρειας. Όπως τονίστηκε χθες η συνέντευξη τύπου, επιδίωξη είναι το μήνυμα για την διαφορετικότητα να είναι χειρό. Ήταν μια ιδέα της Αναστασίας Βεργωτή, η οποία με πήρε τηλέφωνο στις 2 Απριλίου, που ήταν η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό, και μου πρότεινε, θέλεις να κάνουμε μια εκδήλωση για τον αυτισμό. Είπα, είμαι μέσα. Κάναμε ένα ραντεβού με τον κύριο Μπάρδο στις 3 Απριλίου και από τότε δρομολογήθηκε η εκδήλωση. Στην εκδήλωση θα γίνει ένας μικρός περίπατος στο κέντρο της Ρόδου. Θα φοράμε όλοι τα μπλε μας μπλουζάκια και θα κρατάμε μπλε μπαλόνια. Και σκοπός της εκδήλωσης είναι να περάσουμε τα μηνύματα της διαφορετικότητας και θα υπάρξουν ομιλίες από την Αναστασία Βεργωτή ψυχολόγο και τον παιδοψυχίατρο Μιχάλη Καϊκή. Θα υπάρξει ένα σκέτς με παιδιά που έχουν αυτισμό, το οποίο θα απεικονίσει ουσιαστικά πώς είναι ο αυτισμός. Και στο τέλος θα υπάρξει μια γιορτή με live μουσική. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 12 η ώρα, απέναντι από το Ακτέον στον Τρούλο. Θα ξεκινήσει με τον περίπατο, θα καταλήξει στον Τρούλο η εκδήλωση και εκεί θα γίνουν οι ομιλίες που σας προανέφερα. Θα υπάρχουν διάφορες εκπλήξεις για παιδιά. Δηλαδή πέρα από τα μπαλόνια θα έχουμε κανονίσει να έχουν παγωτά, να έχουν κάποια μπισκότα τα οποία έχουν φτιάξει οι εθελοντές. Συν ότι θα ακουστεί, να μάθει και ο κόσμος τι είναι αυτό, τι είναι ο αυτισμός. Δύο μέρες τώρα, στον Τρούλο απέναντι από το Ακτέον, έχουμε στήσει ένα γραφείο με τους εθελοντές μας, οι οποίοι πουλάνε μπλουζάκια με το χαρακτηριστικό σύμβολο του αυτισμού. Και έτσι
θέλουμε να ενισχύσουμε ουσιαστικά τις ανάγκες του ορφανοτροφείου και του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου. Τα έσοδα θα πάνε στις ανάγκες τους. Καλούμε όλους σας στις 30 Απριλίου, Σάββατο, 12 η ώρα, να έρθετε να συμμετέχετε στη δική μας γιορτή, την οποία θέλουμε να κάνουμε θεσμό και να την καθιερώσουμε. Πρώτον, για να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία. Νιώθουμε ότι η γνώση είναι γιορτή και αυτό είναι το σύνθημά μας. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία και για μικρούς και για μεγάλους. Έχει στηθεί έτσι η εκδήλωση ώστε να συμμετέχουν όλοι ενεργά και διαδραστικά. Ομιλίες ενημερωτικές αλλά και γιορτινές δράσεις θα είναι το σύνθημά μας. Από την πλευρά της περιφέρειας θα ήθελα να πω ότι κάθε δράση η οποία ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προσπαθεί τουλάχιστον να άρει τους αποκλεισμούς σε τέτοιες ομάδες του πληθυσμού, είναι ένας στόχος που εμάς μας αντιπροσωπεύει και γι' αυτό και τον ενισχύουμε. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στηρίζουν κάθε προσπάθεια που αναφέρεται σε παιδιά. Οποιαδήποτε προσπάθεια αναφέρεται σε παιδιά, οποιονδήποτε χαρακτηριστικών, ιδιωτήτων και χρώματος. Με το που έγινε το αίτημα από τα παιδιά, την Αναστασία Βεργοντή και τον Νικόλα Μοσχοβάκο, απάντησε θετικά στο να στηρίξει όλη αυτή την δράση που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Καταρχήν υλικοτεχνικά, η εκδήλωση θα γίνει σε ένα χώρο της δικής μας ευθύνης. Και από εκεί και πέρα και με εξοπλισμό και συνεργεία του Δήμου στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια καταρχήν στο τεχνικό και στο υλικό κομμάτι, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι γεγονός ότι, όπως είπε και η κυρία Βεργοτή, μπορεί η επιστήμη να ανέπτυξε εργαλεία τα οποία να προδίδουν την αύξηση των ποσοστών μέσα στην κοινωνία, αλλά δυστυχώς ίσως είναι η πρώτη φορά που τα κοινωνικά αντανακλαστικά βρίσκονται πίσω από την επιστημονική εξέλιξη. Μία πρωτότυπη όσο και πρωτοποριακή πρόταση κατέθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος της Ρόδος Αξιών, Δημήτρης Κρητικός, σχετικά με την υπερπληθώρα των ελαφιών στο νησί της Ρόδου. Πρότεινε να υπάρξει παραχώρηση των ελαφιών, αφού στηρωθούν πρώτα σε διάφορους ζωολογικούς κήπους ανά τον κόσμο, ώστε ταυτόχρονα να διαφημίζεται και με αυτόν τον τρόπο το νησί. Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ του Γιάννη Κουμέντου. Μια εξαιρετική πρόταση έκανε ο κύριος Δημήτρης Κρητικός, μέλος βέβαια του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Ρόδος Αξιών, σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τουλάχιστον η περιοχή της Νότιας Ρόδου με την έλευση των ελαφιών σε ιδιοκτησίες και το γεγονός, κύριε Κρητική, ότι έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ τα ελάφια, δηλαδή ο πληθυσμός τους έχει ξεπεράσει τις 20.000. Θα ήθελα να μας αναπτύξετε αυτή την πρόταση για να μην πω περισσότερα, να σας δώσω σας το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να είστε εδώ μαζί μου. Ένα μεγάλο θέμα. Χθες βέβαια το θέμα αφορούσε το αν γίνει ή όχι μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση, από ειδικούς βεβαίως, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Όπως γνωρίζετε είναι διαχρονικό το πρόβλημα, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες θα έλεγα. Δεν έχει γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο και το οργανωμένο, με αποτέλεσμα βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, να αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός των ελαφιών, αυτού του ζώου, του είδους του ζώου που χαρακτηρίζει τη Ρόδο, και έτσι να προβληματιστεί βέβαια όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό για το τι πρέπει να γίνει. Όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και ο κόσμος όλος, πρώτα-πρώτα δεν αφορά μόνο την Νότια Ρόδο, αφορά όλη τη Ρόδο βασικά. Και έχουν γίνει και πάρα πολλά ατυχήματα, γιατί τα ζώα αυτά περνάνε τον δρόμο και τέλος πάντων έχουν γίνει πολλά ατυχήματα με αυτοκίνητα, με μηχανάκια και έχουν κινδυνεύσει και ζωές ακόμα. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί μια απόφαση της ελάττωσης, μείωσης του αριθμού, του ελεγχόμενης ελάττωσης του αριθμού αυτών των ζώων. Έπεσαν πολλές έτσι προβληματισμοί θα έλεγα, γιατί δεν ήταν απόφαση αυτή το τι θα γίνει. Η πρόταση δική μας, της Ρόδος Αξιών, ήταν στο να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την ελάττωση του αριθμού
των ζώων αυτών με την διαφήμιση και τη ζώα του. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε φιλόζωοι και νομίζω ότι όλοι οι ανά τον κόσμο ζωολογικοί κήποι θα μπορούσαν να δεχθούν αυτά τα ζώα. Είναι ένα, δεν είναι τόσο απλό πράγμα, είναι δύσκολο. Με μια οργάνωση όμως γίνεται. Για φανταστείτε λοιπόν στους μεγάλους ζωολογικούς κήπους και της Ευρώπης και του κόσμου να υπάρχει ένας χώρος όπου θα φιλοξενούνται τα ελάφια της Ρόδου με μια ωραία πινακίδα που θα αναφέρει μια φιλοζωική αδελφοποίηση, θα έλεγα, της Ρόδου με αυτούς τους κήπους. Και πόσο, ας πούμε, καλό θα έκανε και στη Ρόδο σαν διαφήμιση και στην Ελλάδα γενικότερα. Το πλατόνι και τον ντάμα ντάμα θεωρούνται, κύριε Κρητικέ, προστατευόμενο είδος. Υπάρχει δυνατότητα να φύγουν από τη Ρόδο, διότι από ό,τι έχει γίνει γνωστό, το να φύγει ακόμα και ένα ζευγάρι ντάμα ντάμα ή πλατόνι από το νησί, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες και απαγορεύεται. Όταν έκανα την πρόταση αυτή, αυτό ακούστηκε, ότι το δασαρχείο δεν θα το επιτρέψει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή και με το δασαρχείο, διότι θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Δηλαδή θα μπορούσε μέσα στη σύμβαση της δωρεάς αυτής, με πάση περιπτώσει, να είναι αυτά τα ζώα τα οποία θα πάνε στους κήπους αυτούς να είναι στηρωμένα, ας πούμε, και να μην μπορούν να αναπτυχθούν αλλού. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Υπάρχουν τρόποι, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μειωθεί αυτός ο αριθμός. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πάντως αυτή η λύση είναι καλύτερη από τη θανάτωση των ελαφιών. Οπωσδήποτε. Γιατί ακούστηκε και ότι να δοθεί άδεια στους κυνηγούς να θανατώσουν τα ελάφια. Κοιτάξτε, ορισμένα από αυτά. Και να γινόταν αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε πόσο ανεξέλεκτο θα ήταν αυτό και τι θα γινόταν, ας πούμε. Δεν μπορεί να ισχύσει, κατά τη γνώμη τη δική μου. Ένα συνδυασμό όμως δωρεάς αυτών των ζώων με στήρωση, νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο και βεβαίως να μπει και αυτό το πρόγραμμα που ο κύριος ο υφυπουργός, ο Αμυράς, πρότεινε, του να επιδοτηθούν, ας πούμε, οι γεωργοί στο να καλύψουν τα χωράφια τους ή τις τάσεις τους εκεί με σειρματοπλέγματα ή κάτι άλλο. Μόνο έτσι κάτι μπορεί να γίνει. Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση. Σειρά εκδηλώσεων για την αναβίωση του Εθίμου, το ξεκίνημα των Σφουγγαράδων, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 30 Απριλίου και την Κυριακή 1 Μαΐου στη Χάλκη. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμαρχος Χάλκης, κ. Άγγελος Φραγκάκης, αναφέρει τα εξής. Ο Δήμος Χάλκης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Αυτοδητών «Η Κόρη της Καλύμνου», την Ένωση Καλυμνίων Ρόδου, ο Εν Καλύμνου Άγιος Σάββας, τον Σύλλογο Χαλκητών Ρόδου Άγιος Ιωάννης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χάλκης «Το Μύρτος», πραγματοποιεί το Σάββατο 30 Απριλίου και την Κυριακή 1η Μαΐου σειρά εκδηλώσεων για την αναβίωση του Εθίμου, το ξεκίνημα των Σφουγγαράδων, με ακριβή περιγραφή της διαδικασίας του ξεκινήματος των Σφουγγαράδικων Καϊκιών για τις ακτές Αφρικής πριν από μισό αιώνα. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τους δωδεκανησιακούς παρικιακούς συλλόγους Χάλκης και Καλύμνου και τραγούδια από την Κέτη Κουλιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.